Ένα επικουρικό είναι αφορά την πολιτική προστασία, κύριε Δημάρχη. Και αφορά βέβαια και την ομάδα διοίκησης έργου την οποία έχετε οργανώσει με προεδρεύοντα του... Απουσιάζει σήμερα. Του, έτσι, τον εντεταλμένο σύμβουλο. Ωραία. Θα ήθελα να μας ενημερώσετε ποια είναι η απόφαση, ποιες είναι οι αποφάσεις του τελευταίου τεσόπ που έγινε. Και βέβαια έχω αιτηθεί και πιστεύω ότι θα το έχω και ως παράταξη και ως Δημοτικός Σύμβουλος τα πρακτικά της συνεδρίασης του τεσόπ, το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, διότι πλέον έχει αποκλειστεί πλήρως το Δημοτικό Συμβούλιο από αυτά τα όργανα, δηλαδή δεν δυνάμεθα να παρευρεθούμε έστω και οικειοθελώς, δεν έχει αποκλειστεί από εσάς. Όχι, γιατί έτσι, δεν, έχει αποκλειστεί, δεν το καταλαβαίνω, έτσι όπως το λέτε. Ναι, δεν έχει αποκλειστεί από εσάς, έχει αποκλειστεί από το κεντρικό κράτος. Δηλαδή, μέχρι πρόσφατα συμμετείχε εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης στα ΣΤΟ, τα οποία γίνονται. Το Δημοτικό λοιπόν Συμβούλιο, πέραν της Δημοτικής Αρχής, έχει αποκλειστεί πλήρως. Άρα θέλω τα πρακτικά του ΤΕΣΟΠ, έστω μαγνητοφωνημένα, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα, και ποιες αποφάσεις να ενημερωθεί το Σώμα έχουν ληφθεί σε αυτή την κρίσιμη συνεδρίαση. Αν δεν κάνω λάθος, η χρηματοδότηση από το Υπουργείο είναι 180.000. Ναι. Και από εκεί, βγήκαν και τα ποσά αυτά, τα 30 και τα 30. Ναι. Από εκεί δεν βγήκανε. Ναι. Ωραία. Όχι, αν πήρε κάποια απόφαση κατανομής, καταλάβατε και τα θέλω. Εντάξει, το ΤΕΣΟΠ δεν θα πάρει απόφαση κατανομής. Αυτό είναι θέμα. Δεν μιλάω εγώ γι' αυτό. Ποιες οι δηλαδή, έγινε... Αυτή τη στιγμή το ΤΕΣΟΠ το οποίο έγινε ήταν σε μία φιλοσοφία να δούμε πώς θα συνεργαστούμε, να κάνουμε κάποια σχέδια, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει η κάθε υπηρεσία από το δικό της το πόστο τις καταστάσεις εκτάκτης ανάγκης που θα προκύψουν από την πυρκαγιά σε περίπτωση εκενώσεων χώρων κλπ. Όσον αφορά για τα πρακτικά, θα μιλήσω με το Γραφείο της Πολιτικής Προστασίας να τα απομαγνητοφωνήσουν και να σας τα δώσουν ούτως ή άλλως. Δεν θέλαμε σε αυτό το συγκεκριμένο ΤΕΣΟΠ, δεν ήταν δυστυχώς όλοι οι φορείς όπως θα όφυλαν να είναι. Δεν ήταν το δασαρχείο και ήταν και κάτι το οποίο δεν το σημειώσαμε, εμείς το παρατήρησαν κυρίως οι υπόλοιποι. Ο στρατός από την πλευρά του έχει μπει σε μια φιλοσοφία που μας ενημέρωσε ότι καθαρίζει όλους τους χώρους εντός στρατοπέδων. Είναι καθαρά στη δικιά του δικαιοδοσία, δεν τον επεμβαίνει κανένας, καθαρίζει ό,τι είναι να καθαριστεί και 100 μέτρα περιμετρικά των στρατοπέδων και των φυλακίων. Σε αυτό θα βοηθήσει και τη δασική υπηρεσία, εννοώ, για αν υπάρξουν τέτοια προβλήματα. Εμείς ανακοινώσαμε ό,τι αφορά το πρόγραμμα των εργολαβιών που θα βγάλουμε και με ιδία μέσα. Κύριε Καρλοβασίτη, να σας ρωτήσω, όσον αφορά για τον Grader, έχει επισκευαστεί πλέον, έτσι. Ωραία. Και το Grader του Δήμου από εδώ είναι έτοιμο. Πότε θα βγει, αν δεν ήδη βγήκε. Θα ξεκινήσει από Δευτέρα. Δύο μηχανήματα δηλαδή. Κύριε Χατζελαγία, θα είναι δύο εργολαβίες. Μία και μία. Και θα είναι και ένα συνεργείο του Δήμου, το οποίο θα είναι το Grader μαζί με τσάπα ή οτιδήποτε άλλο που χρειαστεί για επιχωματώσεις. Εντάξει, θα βγουν συγχρόνως τρία συνεργεία στα βουνά από μέσα στην άλλη εβδομάδα και παράλληλα σε συνεννόηση με το στρατό ευελπιστούμε στο ταχύτερο δυνατό ο στρατός εφόσον ολοκληρώσει τις δικές του εργασίες που του έχει επιβάλει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης μετά είναι διατεθειμένος και εκείνος να μας ενισχύσει. Με ποιο τρόπο όμως θα του υποδείξουμε τι θα κάνει. Θα του δώσουμε καύσιμα και εκείνος θα βάλει τα μηχανήματα με μια προγραμματική σύμβαση εννοείται μαζί του και εκείνος θα κάνει τα μηχανήματα και τους χειριστές. Αυτή είναι η συμφωνία που έχουμε κάνει και με τον Υφυπουργό Εθνικής Αμήνης και με τον Ταξίαρχο που ήρθε πρόσφατα που ήταν εδώ στο νησί.